Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Εκλογές αυτοδιοικητικές 2019. Στα πλαίσια αυτά έχουμε ανοίξει έναν διάλογο με τους υποψήφιους δημάρχους για να μπορέσουν οι δημότες του Κιλκής και της Παιωνίας να γνωρίσουμε τους υποψηφίους μας, το όραμά τους, τους στόχους τους, τις επιδιώξεις τους. Στα πλαίσια αυτού του διαλόγου έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο των ειδήσεων τον υποψήφιο Δήμαρχο Κιλκής, τον κύριο Δημήτρη Τσαντάκη. Κύριε Τσαντάκη, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Τερζενίδη, και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Θα ξεκινήσουμε λίγο δίνοντας στο κοινό μας, στους δημότες, κάποια στοιχεία βασικά για τον άνθρωπο Δημήτρη Τσαντάκη. Μηχανολόγος, μηχανικός, αλλά εγώ θα έλεγα κυρίως αυτοδιοικητικός αυτά τα χρόνια πια. Είναι γεγονός ότι το επάγγελμά μου είναι μηχανολόγος, μηχανικός. Είμαι προϊστάμενος στο τεχνικό τμήμα της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκής. Ωστόσο, από το 1998, οφείλω να πω, με κέρδισε αυτοδιοίκηση. Ναι, παραδέχομαι ότι είμαι ένας άνθρωπος καθαρά της τοπικής και δίθης δημοτικής αυτοδιοίκησης. Από το 2002 μέχρι το 2010, επί Καποδίστρια, διετέλεσα σε θέση ευθύνης στον πρώην Δήμο Πικρολίμνης, με δήμαρχο τον Δημήτρη Σισμανίδη και είναι δήμαρχο. Από το 2010 περάσαμε στον Καλλικράτη και εκεί με τίμησε ο λαός του Κιλκής με χιλιάδες ψήφους και διετέλεσα αντιδήμαρχος σε θέση ευθύνης τεχνικών έργων πολεοδομίας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρωτής πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ. Με δήμαρχο τον κύριο Μπαλάσκα. Με δήμαρχο τον κύριο Βαγγέλη Μπαλάσκα. Και την περίοδο που διανύουμε τώρα, 2014-2019, με δήμαρχο τον Δημήτρη τον Σισμανίδη, επίσης ανέλαβα θέσεις ευθύνης αντιδημάρχου στον τομέα του πολιτισμού, της κοινωνικής πρόνοιας, του τουρισμού, της ποιότητας ζωής. Άρα έχουμε μια πολύχρονη εμπειρία, μια πολύχρονη εμπειρία και γνώση του αντικειμένου της αυτοδιοίκησης και γνώση και του χώρου του Δήμου Κιλκής πια. Θα έλεγα όμως ότι οι δημότες τα τελευταία χρόνια σας γνώρισαν ως άνθρωπο του πολιτισμού. Αλλά δεν είστε μόνο άνθρωπος του πολιτισμού, έτσι δεν είναι? Τεχνικές υπηρεσίες ήταν ένα από τα πιο βασικά κομμάτια που χειριστήκατε. Ναι, είναι γεγονός ότι επειδή τα τελευταία χρόνια στον τομέα του πολιτισμού αναγκαστικά και λόγω του πεδίου ευθύνης αυτού ήμουνα συνεχώς σε εκδηλώσεις με κόσμο, με συλλόγους, με φορείς, με ονόμασαν, μας απέδωσαν τον τίτλο «Ο άνθρωπος του πολιτισμού». Δεν είναι άσχημος τίτλος. Τιμητικός. Τιμητικός, έτσι. Ναι, είναι ωραίο να σε λένε πολιτισμένο άνθρωπο και αυτό προσπαθούμε όλοι νομίζω να είμαστε και να γίνουμε. Ωστόσο, ως μηχανολόγος μηχανικός, ως τεχνοκράτης, ως πολλά χρόνια ελεύθερος επαγγελματίας και άλλα τόσα στην δημόσια διοίκηση, οφείλω να πω ότι στον τομέα των τεχνικών έργων επίσης που διετέλεσα την περίοδο 2011-2014 και εκεί επιτυχώς θεωρώ καταφέραμε να δημιουργήσουμε και να κάνουμε σε εκείνη την θητεία, τη δημοτική, πολλά έργα τα οποία κοσμούν ακόμη τον τόπο μας και θα τον κοσμούν πιστεύω για πολλά χρόνια. Είχατε δουλέψει και στη βιομηχανική περιοχή, σε μεγάλη βιομηχανία. Αυτό σημαίνει και γνώση του ιδιωτικού χώρου, που είναι πολύ βασικό για έναν άνθρωπο της αυτοδιοίκησης να γνωρίζει και τι γίνεται έξω από το χώρο αυτών της αυτοδιοίκησης. Τώρα με πάτε αρκετά χρόνια πίσω, γιατί πραγματικά το σχολείο που λέγεται Βασίλης Σεργιανίδης και βιομηχανική περιοχή Κιλκής ήταν τα πρώτα μου βήματα και για αρκετά χρόνια ως μηχανολόγος μηχανικός στον ιδιωτικό τομέα,
όπου σε εκείνο το σχολείο έμαθα πολλά περισσότερα για τον μόχθο των εργαζομένων, για τον μόχθο των βιομηχάνων και των επενδυτών στο να πετύχουν κάτι σε έναν τόπο για την πατρίδα μας και για τους εργαζόμενους. Στον ιδιωτικό τομέα σαφώς ψήνεσαι περισσότερο. Πολλά χρόνια είχα τεχνικό γραφείο. Δεν είναι ο Τσαντάκης ο Δημήτρης ένας άνθρωπος όπου μπήκε στη δημόσια διοίκηση, έγινε ένας τυπικός δημόσιος υπάλληλος. Πέρασε 10 συναπτά έτη από τον ιδιωτικό τομέα, ψήθηκε σε αυτόν τον ιδιωτικό τομέα και αυτή την νοοτροπία που του καλλιεργήθηκε και καλλιέργησε σε εκείνη την περίοδο, αυτή συνέχισε και συνεχίζω να εφαρμόζω. Ποια είναι η συνταγή? Όρεξη για δουλειά, μετρήσιμο αποτέλεσμα. Ναι, θα μπορούσε κάποιος να πει βέβαια ότι όλα αυτά τα χρόνια βάλατε τη σφραγίδα σας στα όσα διαχειριστήκατε, αλλά τι το καινούριο μπορεί να φέρει ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί τόσα χρόνια με την αυτοδιοίκηση? Το πρώτο καινούριο. Το καινούριο θα φέρει η διοίκηση Τσαντάκη, ας το πούμε έτσι. Το πρώτο καινούργιο που θα φέρει η διοίκηση Τσαντάκη θα είναι ένα νέο δημοτικό συμβούλιο με νέους ανθρώπους. Το δεύτερο καινούργιο που θα φέρει η διοίκηση Τσαντάκη είναι οι νέες ιδέες, γιατί ως άνθρωπος, ως μηχανικός, ως δημόσιος λειτουργός είμαι υποχρεωμένος να μην μένω στατικός, αλλά να έχω μια δυναμική εξέλιξη. Να ενημερώνομαι, να αντιλαμβάνομαι τις σύγχρονες τάσεις και αντιλήψεις, να προσαρμόζομαι, να αυτοαξιολογούμε, να κάνω την αυτοκριτική μου, να δέχομαι την κριτική των άλλων και πάνω σε αυτά να προχωράμε παραπέρα. Αυτό θα φέρει το καινούργιο η διοίκηση Τσαντάκη. Νέες ιδέες, νέες αντιλήψεις, σύγχρονη προσέγγιση των προβλημάτων, συναντήληψη, συνεργασία και κάτι που πολλοί το αμελούν ή νομίζουν ότι έχουν προέλθει από παρθενογένεση. Κανένας που ασχολείται στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει έρθει από παρθενογένεση. Όλοι οφείλουν, είναι υποχρεωμένοι να συνεχίσουν κάτι που άφησαν οι προηγούμενες διοικήσεις. Θα πατήσουν στον ίδιο προϋπολογισμό, θα συνεργαστούν με τους ίδιους δημοτικούς υπαλλήλους, θα ολοκληρώσουν έναν κύκλο έργων που έχει ξεκινήσει η προηγούμενη διοίκηση και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα βάλουν και τη δική τους ταυτότητα. Μάλιστα. Να πάω λίγο στην αρχή της απάντησής σας για το νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι γεγονός και το βλέπουμε αυτές τις μέρες που παρουσιάζετε τους υποψηφίους σας έτσι κομμάτι-κομμάτι. Υπάρχουν πολλά νέα πρόσωπα. Είναι η περίοδος που συγκροτείται ουσιαστικά η παράταξή σας. Με ποια σκέψη, με ποιες φιλοσοφίες συγκροτείται αυτή την παράταξη ως υποψήφιος δήμαρχος? Η φιλοσοφία για τη συγκρότηση της παράταξής μας, για τη συγκρότηση της ενωτικής δύναμης Κιλκής, είναι αυτό που λέει και το όνομα. Ενώνουμε τις δυνάμεις για το Κιλκής, τις υγιείς δυνάμεις, νέους ανθρώπους από όλες τις κοινωνικές τάξεις, με διάφορα και διαφορετικά επαγγέλματα, με διαφορετικές αντιλήψεις, πολιτικές, κομματικές, κοινωνικές αν θέλετε, και αρχή μας είναι ο τόπος μας, αρχή μας είναι η ιστορία μας, το περιβάλλον μας, οι παραδόσεις μας και οι άνθρωποι μας. Αρχές μας η συνεργασία, η αλληλεγγύη, το αποτέλεσμα, το βασικότερο, δημιουργία, αποτέλεσμα. Σαφώς πρέπει να υπάρχει και μείγμα έμπειρων, γιατί διαφορετικά θα υπάρξει μεγάλος χαμένος χρόνος. Θα καθυστερήσει η καλή επόμενη μέρα για το Δήμο Κιλκής. Και έχετε αρκετούς από την παρούσα Δημοτική Αρχή, βασικά στελέχη δηλαδή της παράταξης Μανίδη, που συμπαρατάσσονται μαζί σας. Έτσι. Θέλω λίγο να μου πείτε, σε σχέση με την κομματική στήριξη,
ενός συνδυασμού. Δεν έχετε αυτή τη στιγμή τη στήριξη ενός κόμματος, ενός μεγάλου κόμματος. Πώς το κρίνετε αυτό, δηλαδή το κρίνετε ως θετικό, ως αρνητικό? Εάν ας πούμε ένα μεγάλο κόμμα σας έδινε τη στήριξη, θα τη θέλατε? Η ενωτική δύναμη Κιλκής, η δημοτική παράταξη που έχουμε συγκροτήσει, είναι μια ανεξάρτητη δημοτική κίνηση, χωρίς δεσμεύσεις πολιτικές, χωρίς εξαρτήσεις πολιτικές, γιατί πιστεύουμε, και αυτό νομίζω ότι είναι και η πραγματικότητα, ότι ο Δήμος είναι των δημοτών και δεν μπορεί να είναι κομματικό γραφείο. Επίσης, σε μια δημοτική παράταξη πρέπει να χωράνε πολλές πολιτικές και διαφορετικές απόψεις. Δεν μπορεί μια δημοτική παράταξη να περιχαρακώνεται και η σύνθεσή της να είναι άνθρωποι από τον ίδιο πολιτικό φορέα, κομματικό φορέα, όπως αν θέλετε πείτε το. Σαφώς, αν ήταν προαπαιτούμενο η κομματική υποστήριξη, θα το έβαζαν και στον νόμο τον Καλλικρατικό ή στον νόμο τον Κλισθένη, θα έμπαινε μία ταμπέλα πάνω από κάθε δημοτική παράταξη και θα περιχαρακωνόταν έτσι και θα κόβονταν, αν θέλετε, και πολύ διάβλη επικοινωνίας με άλλα κομμάτια της τοπικής μας κοινωνίας που έχουν άλλες αντιλήψεις. Δεν απορρίπτουμε κανέναν πολιτικό φορέα αν θέλει να εκφράσει κάποια στήριξη. Δεχόμαστε οποιοδήποτε κομματικό στέλεχος στην παράταξή μας που όμως μπορεί να διαλεχτεί, μπορεί να συνθέσει, αγαπά τον τόπο του και έχει όρεξη για να εργαστεί για αυτόν τον τόπο. Θα έλεγε κανείς όμως ότι, κύριε Τσαντάκη, σε όσες δημοτικές έτσι, παρατάξεις συμμετείχατε, είχαν μια κομματική στήριξη. Εγώ λέω το αντίθετο. Ακολούθησα δημοτικές παρατάξεις από το 2002 και μέχρι σήμερα, οι οποίες δεν είχαν το χρήσμα το λεγόμενο. Και μάλιστα η σύνθεση αυτών των δημοτικών παρατάξεων, επειδή συμμετείχα, μπορεί ο επικεφαλής να είχε μια κομματική ταυτότητα, την οποία εγώ δεν έχω καμία κομματική ταυτότητα, το ξεκαθαρίζω αυτό, μπορεί σε κάθε εθνικές εκλογές να στήριξα πρόσωπο που ανήκει σε κάποιο κόμμα, σε άλλες εθνικές εκλογές κάποιο άλλο πρόσωπο υποψήφιο βουλευτή που ανήκει σε άλλο κόμμα. Επομένως, αφού η σύνθεση των παρατάξεων που συμμετείχα ήταν μία σύνθεση με διάφορους πολιτικούς φορείς μέσα, μπορεί να κυριαρχούσε το δεξιόστροφο, αλλά υπήρχαν και άλλα πρόσωπα, πολλά θα έλεγα, διαφορετικού κόμματος. Πάντως, το μέχρι τώρα, ας το πω έτσι, μείγμα της δημοτικής σας παράταξης είναι ευρύτατο. Δεν έχει σχέση με αυτές που συμμετείχατε. Καλύπτετε πολλούς χώρους εσείς. Η δικιά μας η δημοτική παράταξη, η Ενωτική Δύναμη Κιλκής, είναι γεγονός. Ότι καλύπτει πολλούς χώρους, είναι πολύ συλλεκτική, πολυφωνική και άρα θα έχει καλύτερο τρόπο συνεργασίας πλέον μέσα σε αυτή την πολυφωνία με δημοκρατία και καλύτερο αποτέλεσμα που θα αρέσει σε περισσότερους. Ναι. Επιτρέψτε μου μια έτσι, ερώτηση ολίγων προσωπική. Είχατε πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Σισμανίδη όλα αυτά τα χρόνια. Εξάλλου είπατε ότι ξεκινήσατε την αυτοδιοικητική σας πορεία. Γράφετε και ακούγεται ότι, ότι έχετε τη στήριξή του. Γράφετε και ακούγεται δηλαδή ότι ο κύριος Σισμανίδης στηρίζει την προσπάθειά σας. Αληθεύει, έχετε ας πούμε κάποια στοιχεία εσείς ότι συμπαρατάσετε στην προσπάθειά σας? Ο Δήμαρχος ο Δημήτρης Σισμανίδης είναι ένας δήμαρχος που όλο το δημοτικό συνδυασμό του τον αντιμετώπισε με ένα θετικό πρόσημο
και σε μεγάλο βαθμό ισότιμα. Είδατε τις προάλλες ότι ήταν παρόν στη συγκέντρωση του συναδέλφου υποψηφίου του Δημήτρη του Κυριακίδη. Mm-hmm. Πιστεύω και ότι θα είναι παρόν και στη δικιά μας τη συγκέντρωση στις 17 Μαρτίου του 2019 στο κτήμα των Ευχών. Ο κύριος Σισμανίδης κρατάει ίσες αποστάσεις, ωστόσο είναι και ένας άνθρωπος, ένας δήμαρχος, ο οποίος δεν ανέχεται να τον προσβάλλεις ή να του δημιουργήσεις την εντύπωση ότι ενώ είσαι παιδί του, τον ευνουχίζεις. Μάλιστα. Παρουσιάσατε τους πρώτους 9 άξονες, αν θυμάμαι, του προγράμματός σας. Πολύ νωρίς. Δηλαδή με το ξεκίνημα της προεκλογικής καμπάνιας σας παρουσιάσατε και προγραμματικούς άξονες. Αρκετά πλούσιους. Έκατσα και τους είδα με προσοχή. Θα έλεγε κανείς ότι δεν χρειάζονται και δεύτερη φάση να παρουσιάσετε. Εάν κάνετε αυτά τα που καταθέσατε ως 9 πρώτους άξονες, είναι πολύ σημαντικά και πάρα πολλά. Όσο θέλω λίγο να μου πείτε όμως, ο κόσμος με μια επιφυλακτικότητα παρακολουθεί τις προεκλογικές καμπάνιες. Δηλαδή, το ακούς, φαντάζομαι, και εσείς θα το ακούτε, το ακούς όμως πολύ έτσι έντονα, ότι λέγονται πολλά προεκλογικά, γίνονται λίγα μετεκλογικά. Μπορεί να σας εμπιστευτεί ο κόσμος ότι αυτά που θα βάλετε ως άξονες, ως όραμα, θα τα παλέψετε και, εντάξει, δεν μπορεί κανείς να πει ότι εξαρτώνται όλα από μένα, αλλά ότι θα παλέψετε να κάνετε τα βασικά σας πράγματα. Μπορεί να εμπιστευθεί το Δημήτρη το Τζαντάκη, ένας δημότης του Κιλκίης, ότι θα τα κάνει αυτά που λέει. Ναι. Μπορεί να μας εμπιστευθεί και θα μας εμπιστευθεί. Γιατί ως Δημήτρης Τζαντάκης έχω αποδείξει με την εμπειρία, τη γνώση, την όρεξη, την αγάπη για τον τόπο ότι συνεργαζόμενος μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Και όταν έχεις γνώση και εμπειρία όλων των διαδικασιών, γνωρίζεις από δημόσια διοίκηση, είσαι μέσα στην κοινωνία, είσαι μαζί με τους ανθρώπους, βήμα-βήμα χτίζεις πράγματα που είναι και πιο ωραία, αλλά και ταυτόχρονα και πιο οικονομικά. Το πρόγραμμα των 9 αξώνων που ανακοινώσαμε είναι ένα πρόγραμμα εφικτό, μελετημένο και τα αποτελέσματα θα είναι μετρήσιμα. Εδώ θα είμαστε που βήμα-βήμα θα τα μετράμε. Αυτό έγινε, εκείνο δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε? Θα υπάρχει η λογοδοσία. Ο καινούργιος νόμος σημαίνει απλή αναλογική ουσιαστικά. Σημαίνει πολύ απλά για τον κόσμο ότι θεωρητικά είναι αδύνατο ένας συνδυασμός να ξεπεράσει το 50%, έτσι όπως διαμορφώθηκε και το προεκλογικό σκηνικό στο Δήμο του Κιλκής. Άρα θα απαιτηθούν συνεργασίες. Θα απαιτηθούν συνεργασίες στο να διοικήσει κανείς το Δήμο. Δηλαδή και μετεκλογικές συνεργασίες ουσιαστικά. Όπως βλέπετε και τα πρόσωπα, γιατί λίγο πολύ ξέρουμε ποια είναι τα πρόσωπα που διεκδικούν το Δήμο. Είναι εφικτές αυτές οι συνεργασίες για το καλό του Δήμου? Ο Δημήτρης Τζαντάκης θα μπορέσει να συνεργαστεί με τον δεύτερο και τρίτο συνδυασμό μετά την δεύτερη Κυριακή των εκλογών? Η διάθεσή μας είναι σαφώς και ναι. Θα συνεργαστούμε. Και πρέπει να βρούμε διάβλους, αν δεν υπάρχουν, να συνεργαστούμε. Εξάλλου, η θητεία μου ως αντιδήμαρχος πολιτισμού, αυτό που καταφέραμε ήταν η συνεργασία με όλους τους πολιτιστικούς φορείς.
και με τα αποτελέσματα τα οποία όλοι χαρήκαμε αυτά τα χρόνια και πιστεύω ότι θα χαρούμε και τα επόμενα και θα τα βελτιώσουμε κιόλας. Όποια υγιή δημοτική δύναμη έχει προτάσεις και διάθεση και δεν ασκεί στήρα αντιπολίτευση, ναι, θα συνεργαστούμε. Η λειτουργία μου επίσης στο Δημοτικό Συμβούλιο όλα αυτά τα χρόνια ήταν λειτουργία με συνεργατικό πνεύμα. Αυτό δεν θα καταργηθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Νομίζω ότι όλες οι δημοτικές παρατάξεις κατεβαίνουν στις δημοτικές εκλογές και έχουν κατά νου ότι η υποχρέωσή τους είναι να συνεργαστούν. Το επιβάλλει και ο νόμος πια. Το επιβάλλει και ο νόμος. Και πάντα το κάναμε στα δημοτικά συμβούλια. Αν δείτε πολλά δημοτικά συμβούλια, πολλές αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων δεν είναι κατά πλειοψηφία. Είναι, δεν είναι σχεδόν ομόφωνα. Δεν είναι το κλίμα της Ελληνικής Βουλής. Είναι πιο συνενετικά σίγουρα τα πράγματα. Πάμε για δεύτερη Κυριακή των εκλογών. Εάν κάποιος σας έλεγε αποφασίστε ποιον θέλετε να έχετε αντίπαλο τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών, ποιον θα επιλέγατε ως αντίπαλο για τη δεύτερη Κυριακή? Όποιος θέλει ας έρθει. Ο λαός μας, οι δημότες μας είναι αυτοί που θα επιλέξουν τον πρώτο και το δεύτερο. Ευελπιστούμε και επιθυμούμε να είμαστε οι πρώτοι, ο δεύτερος όποιος θέλει ας είναι, και θα πάμε και στη δεύτερη Κυριακή για να κάνουμε και το δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών. Την Κυριακή 17 Μαρτίου, το είπατε κάποια στιγμή και στην κουβέντα σας, στις 12 το μεσημέρι, αν θυμάμαι, στο κτήμα των Ευχών έχετε την πρώτη σας δημόσια ανοιχτή μεγάλη συγκέντρωση, όπου προφανώς θα παρουσιάσετε και συμβούλους, αλλά και το όραμά σας. Γιατί να έρθει κάποιος δημότης να σας ακούσει? Τι θα του πείτε του δημότη, του Κυλκισιώτη, ελάτε να μας ακούσετε? Στις 17 Τρίτου του 2019, που είστε και εσείς καλεσμένοι, όλοι οι δημότες μας αξίζει να έρθουν στο κτήμα των Ευχών και να μας ακούσουν. Είτε μας ψηφίσουν, είτε δεν μας ψηφίσουν. Θα καταλάβουν ότι η νέα υποψήφια Δημοτική Αρχή είναι μια υποψήφια Δημοτική Αρχή για ένα Δήμο για όλους, για ένα Δήμο που να χαίρεσαι να ζεις, για ένα Δήμο που θα τον μοιραζόμαστε, για έναν Δήμο που θα είναι δίπλα στον συνάνθρωπό μας, και τα πρόσωπα τα οποία θα συναντήσει, που θα παρουσιάσουμε στις 17 Μαρτίου του 2019, θα τα γνωρίσει και θα του δώσουν ένα πρόσθετο κίνητρο και ερέθισμα του δημότη ότι αξίζει να τα εμπιστευτεί. Μάλιστα. Δεν μπήκαμε σε προγραμματικά θέματα. Έτσι κι αλλιώς είναι η πρώτη μας αυτή η κουβέντα. Θα έχουμε κι άλλες συνεντεύξεις. Έχουμε το χρόνο να παρουσιάσουμε το όραμά σας. Ωστόσο θα ήθελα στο κλείσιμο αυτής της πρώτης μας έτσι κουβέντας να μας δώσετε κάποιους τίτλους του οράματος, να τους κρατήσουν ως ένα συνδετικό κρίκο για την επόμενη συνέντευξή μας. Σε τίτλους: πολιτοκεντρική διοίκηση, συνεργασία, βελτίωση του κέντρου της πόλης, της εικόνας του κέντρου της πόλης, New Town Design, εθελοντισμός, εξωστρέφεια, προγράμματα κοινωνία και ψυχή, κανένας πολίτης μας απροστάτευτος και στον πιο απομακρυσμένο Δήμο, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, παρεμβάσεις στο χώρο της λαϊκής αγοράς και άλλα. Κύριε Τσαντάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στον αγώνα. Ευχαριστώ και σας περιμένουμε 17 Μαρτίου στο κτήμα των Ευχών.